Κατερίνα. Κάτια, ένας σκύλος που όλοι βλέπουμε ότι ευαισθητοποιεί σε όλη την χώρα, ήδη υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από πολίτες που θέλουν να υιοθετήσουν τον Προύνο. Να σας πω όμως ότι πρέπει να περάσουν 15 ημέρες σύμφωνα και με την νομοθεσία για να μπορεί να υιοθετηθεί και να αποφασιστεί σε ποιον θα δοθεί. Βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, όπως είδαμε και στο βίντεο, ποινική έρευνα από την αστυνομία, η οποία ενήργησε αυτεπάγγελτα μετά και τα σχετικά βίντεο που έχουμε όλοι παρακολουθήσει. Ήδη έχουν ληφθεί καταθέσεις τόσο από τα εμπλεκόμενα μέρη, δηλαδή τους δύο υπαλλήλους, αλλά να σας πω ότι κλήθηκαν στην αστυνομία και άτομα τα οποία φαίνεται να ήταν παρόν κατά την διάρκεια μετάβασης του σκύλου στο καταφύγιο. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι εντός της επόμενης εβδομάδας η αστυνομία θα προχωρήσει με καταχώρηση της υπόθεσης στο δικαστήριο. Την ίδια ώρα έτοιμη αναμένεται να είναι και την άλλη εβδομάδα και η έρευνα που διέταξε ο Δήμαρχος Αγίας Νάπας για τους δύο υπαλλήλους που φαίνονται στο επίμαχο βίντεο, καθώς και το τι ακριβώς έχει συμβεί. Υπάρχουν και μαρτυρίες για υπέρμετρη βία. Δεν είναι μόνο αυτά τα οποία έχουμε παρακολουθήσει σε μικρά αποσπάσματα βίντεο. Ο Μπρούνος, θα σου πω ότι εξετάστηκε και από κυβερνητικό κτηνίατρο και είναι καλά. Ξέρουμε, είδαμε όλοι λίγο πολύ ότι ο σκύλος αυτός σύχναζε έξω από στρατόπεδο της περιοχής και αποτελούσε συντροφιά των λοκατζίδων. Ναι, που και Κατερίνα, μάθαμε ποιος ζήτησε από τους... από τον Δήμο να μαζέψει το σκυλάκι, ποιον ενοχλούσε, διότι ήταν η συντροφιά των αλήθεια των στρατιωτών. Ποιος κάλεσε τον Δήμο? Ήταν ο πιστός τους φίλος. Κάτια, βλέπουμε και τις φωτογραφίες που κάνουν το γύρο του διαδικτύου. Ωστόσο, σύμφωνα και με τα λεγόμενα του Δήμου Αγίας Νάπας, φαίνεται ότι οι κάτοικοι κατήγγυλαν ότι ο σκύλος αυτός ενοχλούσε, γινόταν επιθετικός. Αυτά ήταν τα όσα τουλάχιστον έχουμε ενώπιόν μας από το Δήμο της Αγίας Νάπας. Να σας πω ότι είδαμε ότι έχει τοποθετηθεί επί του περιστατικού, με συγχωρείτε, και υπουργός Δικαιοσύνης, η οποία καταδίκασε το γεγονός. Τον επόμενο μήνα αναμένεται ότι θα λειτουργήσει και η αστυνομία για τα ζώα. Ναι, Κατερίνα, θα τα πούμε αυτά με τη σύσκεψη της Υπουργού. Μόνο που θέλω να ρωτήσω, γιατί είπα και η άλλη πλευρά, διάβαζα συνάδελφο των δύο λειτουργών του Δήμου, για το γεγονός ότι δημιουργήθηκε, ότι δεν είναι αυτό που βλέπουμε ακριβώς, ότι καταβλήθηκε μεγάλη προσπάθεια από τους δύο να ανεβάσουν το σκυλί στο διπλοκάμπινο που βλέπουμε, ή μονοκάμπινο, δεν ξέρω τι είναι. Και ήταν ουσιαστικά και οι στρατιώτες εκεί επιχειρούσαν με τρόπο να το αποτρέψουν και εξαγρίωναν το σκυλί. Δεν ξέρω, αυτή είναι η άλλη πλευρά. Απλά την καταθέτουμε χωρίς επουδενή να δικαιολογείται και αυτό που είδαμε. Αλλά γι' αυτό ρώτησα ποιος ήταν αυτός που κάλεσε τον Δήμο, ποιος ενοχλήθηκε από το σκυλί. Γιατί αν είναι η διοίκηση του στρατοπέδου κλπ. Αυτό επικαλέστηκαν κάτι και αυτό ανέφεραν, αν θέλεις, και στις καταθέσεις τους οι δύο υπάλληλοι, οι οποίοι φαίνεται να προσπάθησαν να μεταφέρουν το σκυλί στο δημοτικό καταφύγιο. Αυτό αναφέρθηκε, ότι προσπαθούσαν επίμονα να μεταφέρουν το σκύλο, να τον ανεβάσουν πάνω στο αυτοκίνητο. Αυτός γινόταν όλο ένα και περισσότερο επιθετικός. Ωστόσο, είναι αυτό που έχουμε πει, ότι υπάρχει προβλεπόμενη μέθοδος σύμφωνα με την νομοθεσία για τέτοιου είδους περιπτώσεις. Και θα κλείσω, αν θέλεις, κάτι μου λέγοντας ότι υπάρχει μια πανκύπρια κινητοποίηση για να γυρίσει ο Μπρούνο σπίτι του. Πολίτες και οργανωμένα σύνολα κινητοποιήθηκαν από χθες προκειμένου να επιστρέψει ο σκύλος σπίτι του, δηλαδή εκεί στο στρατόπεδο όπου διαμένει από το 2016, οπότε και διασώθηκε από παιδιά που υπηρετούσαν εκεί. Και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης υπάρχει hashtag Take Bruno Home, στο οποίο ο κόσμος κάνει σχετικές αναρτήσεις με το αίτημα να είναι κοινό και ομόφωνο, όπως σας ανέφερα, να γυρίσει ο Μπρούνο ο σπίτι του. Σίγουρα αυτό που ακούμε, που κάνει επίσης το εγκύρο του διαδικτύου και το ότι προτίθεται να τον υιοθετήσει ο Δήμος κλπ. Δεν είναι ότι καλύτερο, βεβαίως, τώρα με όσα έχουν συμβεί. Το καλύτερο για τον Προύνο είναι να υιοθετηθεί από μια οικογένεια, ούτε και να επιστρέψει, ούτε υπό την επίβλεψη του Δήμου, βεβαίως. Μια οικογένεια είναι αυτό που χρειάζεται τώρα. Σε ευχαριστώ, Κατερίνα. Και πάμε να δούμε